Γεια σα. Είχαμε προσφάτω, βιώνουμε μάλλον προσφάτω την κλικώση τη τουρκική επεκτατικότητα εναντίον τη χώρα μα, εναντίον τη Ελλάδα. Το ζήτημα το οποίο επικράτησε στην τελευταία ρητορική επίθεση τη Τουρκία κατά τη Ελλάδο είχε να κάνει με του S300, με ένα σύστημα, με το ρωσικό μάλλον αντιεροπορικό, με το πυραυλικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα στην Κρήτη και η Τουρκία κατηγόρησε τη χώρα μας πως η Ελλάδα κατέχει ένα ρωσικό σύστημα, πυραυλικό σύστημα, ένα σύστημα αεράμινας και αντίστοιχα μπορεί και η Τουρκία, η οποία έχει προμηθευτεί το νεότερο σύστημα των S-400, έχει και αυτή το δικαίωμα να φέρει τέτοιο πλυσμό στην επικρατεία της από τη στιγμή που η Ελλάδα, επίσης μια συμμαχική χώρα εντός του ΝΑΤΟ, μπορεί και το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτά είναι μια κατηγορία. Ε, πρέπει λίγο να δούμε για ποιο λόγο συνέβη αυτή η κατηγορία, γιατί τώρα. Ε, Προφανώ εντάσσεται στα πλαίσια τη γενική επεκτατική πολιτική τη Τουρκία κατά τη χώρα μα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλε διεθνεί ε, εξελίξει και λόγοι πίσω από αυτήν την νέα επίθεση κατά τη χώρα μα. Ωστόσο, πριν πάμε και αναλύσουμε το γιατί συνέβη και γιατί βλέπουμε αυτήν την νέα ε, ρητορική, λίγο νομίζω ότι αξίζει να δούμε το ιστορικό τη υπόθεση. Πώς κατέληξε η Ελλάδα να έχει στην κατοχή της τους, πυρα, τους, τους πυράβλους τον S300, το ρωσικό αυτό σύστημα γιατί βρίσκονται στην Ελλάδα, πώς τους προμηθεύθηκε το, ένα σύντομο ιστορικό. Νομίζω είναι, είναι άκρος χρήσιμο το ιστορικό αυτό για να δούμε ποια ακριβώς είναι και η αντίδραση και η διάθεση και η πολιτική της Αθήνας, της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην αναθεωρητική Τουρκία. Η... Η πύραυλη αυτή, το πυραυλικό αυτό σύστημα, είναι ένα σύστημα πυραυλικό και αμυντικό α, α, ρωσικό, ρωσικής κατασκευής. Το, το, αγόρασε η Κύπρος. Το 1998 η Κυπριακή Δημοκρατία με τον τότε πρόεδρο Γλάφκο Κληρίδη σε κατόπιν συμβουλών και παρακίνησης από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, μάλιστα το Ελληνικό, το Ελλαδικό Υπουργείο Άμυνας ήταν αυτό που υπέδειξε στην Κύπρο ποιο αντιπυραυλικό σύστημα να προμηθευτεί, ποιο αμυντικό σύστημα οι, Έλληνες, οι Έλληνε, οι Ελλαδίτε επιτελεί του Υπουργείου Αμήνη ήταν αυτοί που υπέδειξαν στην Κυπριακή Δημοκρατία να αγοράσουν συγκεκριμένα του 400. Μιλάμε για μια εποχή τη ε, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. κυβέρνηση Πασόκ και Κώστα Σιμίτη, όπου τότε, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση αυτή, ξεκίνησαν οι πιέσει κατά τη Κυπριακή Δημοκρατία, προφανώ για να μην α, τοποθετηθεί στο νησί ένα α, αμυντικό οπλικό σύστημα ρωσικό οι αντιδράσει ήταν και Αμερικανικέ, προφανώ. Αγγλικέ, βεβαίω, διότι η Αγγλία είναι, ένα, είναι το βασικότερο, ίσω. Μάλλον ξεκίνησε ω το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μεγαλύτερο αντίπαλο του ελληνισμού στην Κύπρο. Τώρα έχουν αναδειχθεί οι Τούρκοι. Και προφανώ και οι Τούρκοι, οι οποίοι εξέφρασαν ε, την ε, έντονη δυσαρέσκειά του. Σε αυτέ τι πιέσει, η κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, που ήταν μια κυβέρνηση εθνική τραγωδία. Είχαν, είχαν προηγηθεί βέβαια, είχε προηγηθεί το φιάσκο των ημείων στο οποίο η κυβέρνηση, μια ελληνική κυβέρνηση γκρίζαρε το Αιγαίο υπήρχε και άλλη μια εθνική τραγωδία όπω γνωρίζετε με την υπόθεση και την παράδοση του Αμπτουλά Τσαλάν, του ηγέτη του κουρδικού λαού Προφανώ λοιπόν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ε, 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 έχει βαρύ ποινικό ε, βιογραφικό, ποινικό πολιτικό με την έννοια των εθνικών ε, τραγωδιών που ε, πέρασε η χώρα μας που δέχθηκε ταπεινωτικέ ήττες η κυβέρνηση αυτή τη μία μετά την άλλη μία από αυτές λοιπόν ήταν και το ζήτημα των s η κυβέρνηση τότε προφανώς δέχθηκε πιέσεις από πολλές πλευρές ωστόσο δεν δίσταζε με την, με την ευκαιρία με την, με, με την κάθε ευκαιρία να δείξει την υποταγή τη στην Ουάσιγκτον και το πόσο φιλοαμερικάνικη ήταν. Έτσι λοιπόν υπό ένα φοβικό σύνδρομο στην, απέναντι, απέναντι στην Άγκυρα, στις επιθετικές ο Ρέξ τη Άγκυρα, ένα επιθετικό σύνδρομο το οποίο δεν το είχε κατά ψάματα μόνο η κυβέρνηση Μύτη, ίσω να διακρίνεται για το φιλοαμερικανισμό τη, αλλά νομίζω ότι ε, όλε οι σύγχρονε κυβερνήσει από την μεταπολίτευση, ας, για να μην το πάμε πιο πίσω, μέχρι και σήμερα έχουν αυτό το ε, ε, φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία. Με αυτό λοιπόν το σύνδρομο η κυβέρνηση Σιμίτη αποφάσισε πω πράγματι δεν μπορεί να δεχθεί να ε, ε, προκαλέσει την Τουρκία με το να τοποθετηθούν οι αιστρακόσα στην Κύπρο. Τι συνέβη λοιπόν, δεχόμενη τις τουρκικές απειλές, η Ελλάδα αποφάσισε για την Κύπρο πως τελικά δεν θα, δεν θα παραλάβει τους ε, s η Λευκοσία. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσκάλεσε τις, τους ομόλογους του από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Αθήνα, συγκεκριμένα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γλάφικο Κληρίδη και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ομίρου, για να του ανακοινώσει ουσιαστικά τα τελεσμένα. Βέβαια, ε, δεν, ε, δεν, περιορίστηκε σε αυτό, ή μάλλον όχι δεν περιορίστηκε, Θέλοντα να πείσει του ε, Κύπ, κύπρου πολιτικούς πολιτικού ότι δεν, το, ε, δεν αποφάσισε, ε, ότι μια, ότι δεν πήρε μια τέτοια απόφαση καταστροφική για την άμυνα του νησιού, διότι η Κύπρος ήταν ανυπεράσπιστη και είναι αμυντικά σε μεγάλο βαθμό ανυπεράσπιστη, ε, επειδή θέλω να του πείσει ότι τα είχε πραγματικέ ανησυχίε για την ασφάλεια του νησιού, Εφίβρε προφανώ με το επιτελείο του, το οποίο και αυτό δεν είχε ιδέα γιατί μιλούσε. Εφίβρε κάποιε αστείε δικαιολογίε που προκάλεσαν κλαυσίγελο στου Κύπριου αξιωματούχου. Για παράδειγμα, είπε αναφέρθηκε στο θέμα του τουρισμού, πω ο Έλληνα Πρωθυπουργό, πω αν γίνει μια μεταφορά, θα υπάρξει τουριστικό ζήτημα, θα πληγεί ο τουρισμός του νησιού. Στο οποίο το απάντησαν βέβαια η κύπρι πολιτική, ότι η, η, η κυπριακή οικονομία είναι ισχυρή και θα το αντέξει και το μείζον εδώ είναι η ασφάλεια του νησιού και όχι ε, κάτι άλλο. Ε, προσπαθώντας, προσπαθώντας ο, ε, ο κύριος Σιμίτης να πείσει τους κύπριους πολιτικούς να αφήσουν να προστατέψουν το νησί τους, συνέχισε τις εφάνταστες ε, δικαιολογίε του λέγοντας πως ε, ε, θα, ε, είναι πολύ πιθανό οι Τούρκοι να επιφέρουν πλήγμα στην ομάδα που θα τοποθετήσει τους S-300, όπου εκεί το απάντησαν πάλι οι Κύπροι πως οι Ρώσοι δεσμεύονται να μεταφέρουν, να τοποθετήσουν, να συνορμολογήσουν τους S-300 αν υπήρχε περίπτωση επιθέσεις της Τουρκίας, αεροπορικής επίθεσης θα, ουσιαστικά θα υψοκινήθευε η Τουρκία να επιτεθεί σε Ρωσικά Στη ρωσική uh, ε, ομάδα που θα τοποθετούσε του πυράβλου, και άρα να είχε και ένα θαυτοκινήτημα με ένα επεισόδιο με του Ρώσου. Επομένω δεν υπήρχε θέμα ανησυχία ούτε σε αυτό το μέτωπο. Τελικά τα ξεφτελιστικά σχόλια Σιμίτη κορυφώθηκαν με τι ε, ανησυχίε του Έλληνα Πρωθυπουργού, αδαεί προφανώ με αυτό που θα ακούσετε, διότι εξέφρασε τον προβληματισμό του κατά πόσο θα χωρέσουν ε, οι πύραβλοι αυτοί που είναι, ε, έχουν μήκο 100 μέτρων. Να τοποθε... Η ιδέα ήταν να τοποθετηθούν στο όρο Στρόδο κατά πόσο θα μπορέσουν να μεταφερθούν στην κορυφή του βουνού, δεδομένου του ότι οι δρόμοι ήταν στενοί και δεδαλώδει. Για να το απαντήσουν προφανώ οι Κύπροι πολιτικοί, ότι δεν μεταφέρονται συνολικά οι πύραυλοι, μεταφέρονται τμηματικά και προφανώ θα ομολογούνται στο σημείο που θα τοποθετηθούν και θα ενεργοποιηθούν. Προφανώ λοιπόν η Αθήνα είχε λάβει τι αποφάσει τη, είχε αποφασίσει να ξεπουλήσει την άμυνα του νησιού, κατόπιν. Αμερικανοαγγλικών πιέσεων και προφανώς με το φόβο της τουρκικής ε, αντίδρασης και των, ε, της ε, δυσαρέσκειας της Άγγελας που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η Αθήνα να προκαλέσει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να θυσιάσει την ασφάλεια της Κύπρου. Έτσι λοιπόν πι, ε, π, έπεισαν και δυστυχώς, πι, ε, όχι απλά πίεσαν, έπεισαν την Κυπριακή ομάδα που κακώς δεν διαφοροποιήθηκε και έτσι είχαμε το μεγάλο σκάνδαλο των S-300. Ο κύριος Κλειρίδης μάλιστα το παρομοίασε με την, ε, με την απομάκρυση της μεραρχίας από το νησί, της ελληνικής, της ελληνικής μεραρχίας από το νησί από τη Χούντα το 1967 και το παρομοίασε επίσης με την εγκατάλειψη του νησιού κατά τη δεύτερη εισβολή του Ατήλα το 1974 από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δηλαδή παρομοίασε αυτή, αυτή, την τραγωδία των 300 με τις άλλες δύο τραγωδίες που προανέφερα. Σε κάθε περίπτωση, οι S300 οδηγήθηκαν στην Κρήτη για να μείνουν ε, στι αποθήκε του νησιού και να καταλήξουμε τώρα οι Τούρκοι δεδομένων των διεθνών εξελίξεων να μα κατηγορούν πω έχουμε και εμεί S300, πω προ... προμηθευτήκαμε του S300 από τη Ρωσία. Προφανώ δεν του προμηθευτήκαμε εμεί. Η Κύπρο προμηθεύτηκε και για να κάνουν το χατήρι των Τούρκων η κυβερνητική του Σιμίτη, του Πασόκ το και ούτω που ομονοούσαν όλοι με μοναδική εξαίρεση τον Γιάννο Κρανιδιώτη, τον Αίμνηστο. Όλοι οι υπόλοιποι προφανώ ομονοούσαν και στον κατευνασμό τη Τουρκία και στην προσέγγιση της Τουρκίας και την ελληνική φιλία που είδαμε που μας οδηγεί,